να μπορεί να κάποιος να πει ότι είναι ικανοποιημένος στη ζωή του, θα πρέπει να εκπληρώνει κατά κύριο λόγο τρεις βασικούς τομείς. Ο ένας είναι η εργασία, ο άλλος είναι η οικογένεια και οι διαπροσωπικές σχέσεις και ο τρίτος είναι η ευχαρίστηση, ο προσωπικός χρόνος. Σε αυτόν τον προσωπικό χρόνο απολύτως απαραίτητες είναι οι διακοπές και οι άλλες ευχάριστες δραστηριότητες, χόμπι, ό,τι άλλο κάνει ο καθένας μας, σπορ κτλ. Το ζητούμενο λοιπόν είναι το να μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι και στους τρεις αυτούς τομείς για να έχουμε μια ολοκληρωμένη αίσθηση του εαυτού μας μέσα στη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε το προηγούμενο διάστημα μια αίσθηση ευδαιμονίας, η οποία όμως δεν στηριζόταν σε πραγματικές βάσεις. Το στάτους των διακοπών ήταν στάτους κοινωνικό ή και το πώς φαινόμασταν στους υπολείπους. Πολύ αγαπημένοι προορισμοί ήταν περισσότερο για celebrities και για να δείξουμε ότι πήγαμε εκεί και ήμασταν και εμείς εκεί. Η κυρία επιδίωξή μας δεν ήταν η ευχαρίστηση προσωπική, αλλά το να δείξουμε ότι πήγαμε εκεί και μπορέσαμε να είμαστε εκεί μαζί με άλλους διασύμους. Άρα, αυτό που τώρα πρέπει πλέον να κάνουμε, με βάση τις καινούργιες δυσκολίες που προκύπτουν, είναι το να μπορέσουμε να περάσουμε καλά όπου εμείς κρίνουμε και όπου εμείς μπορούμε φυσικά. Χρειάζεται είναι το να το δούμε ρεαλιστικά και όχι καταστροφολογικά. Η αλήθεια είναι ότι οπωσδήποτε χρειαζόμαστε διακοπές, οπωσδήποτε χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα στην καθημερινότητά μας, ακόμη και αν δεν έχει μέσα η καθημερινότητά μας δουλειά, αλλά έχει ένα σωρό προβλήματα τα οποία μας πνίγουν. Χρειαζόμαστε μικρές νησίδες ευχαρίστησης και αυτές μπορούμε να τις βρούμε είτε σε ακόμη πιο κοντινούς προορισμούς, είτε μέσα από ένα δίκτυο αλληλοϋποστήριξης και αλληλεγγύης, να βρούμε τρόπους να απευθυνθούμε σε γνωστούς και φίλους και αντιστοίχως να προσφέρουμε κι εμείς, να πάρουμε όμως και από τους ίδιους τη δυνατότητα να χαρούμε κάποιες μέρες. Έχει νόημα το να μπορέσουμε να κάνουμε μια θετική επαναπλαισίωση όλο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή να μην εστιάζουμε μόνο στο αρνητικό του ότι δεν έχουμε, αλλά στο τι μπορούμε να έχουμε. Αυτό δεν είναι μια αλλίωση της πραγματικότητας, αλλά μια πραγματική εστίαση σε αυτά που μπορούμε πραγματικά να κάνουμε. Το άγχος πολλών γονιών, πώς θα πούνε στα παιδιά τις αλλαγές, στο πώς θα αντιδράσουν τα παιδιά και αγχώνονται και οι γονείς. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι να είμαστε ειλικρινείς με τα παιδιά μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τους λέμε όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε, δηλαδή δεν τους βάζουμε, δεν τους εμπλέκουμε στα προβλήματα, αλλά τους λέμε τι αλλαγές έχουν γίνει. Ας πούμε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε, ξέρω εγώ, μακρινές διακοπές ή πολύ έξοδες διακοπές, αλλά μπορούμε να σκεφτούμε κάποιους ωραίους τρόπους που μπορεί και εσύ να αποφασίσεις μαζί, να πούμε κάποιες επιλογές και να διαλέξουμε μαζί, σαν οικογένεια. Το εμπλέκουμε δηλαδή και το παιδί, χωρίς να το φορτώνουμε με πράγματα και χωρίς να καταστροφολογούμε. Δηλαδή, λέμε δεν θα πάμε διακοπές και από εδώ και ως το εξής δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα και καταστραφήκαμε τώρα. Δεν τα κάνουμε αυτά στο παιδί, γιατί το δημιουργήσουμε ανασφάλεια, άγχος και ουσιαστικά είναι μια κατάσταση στην οποία δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Οπότε μένουμε μόνο στο γεγονός ότι είναι μια δύσκολη περίοδος, οπότε θα έχουμε κάποιες αλλαγές, αλλά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό όσο δεν είναι το καλύτερα για όλους μας, αρκεί να είμαστε μαζί, ας πούμε, και να περάσουμε καλά. Οι ηλικίες που μας αφορούν περισσότερο και χρειάζονται έτσι και αρκετή, να έχουμε αρκετά το νου μας, είναι κυρίως από τα 5, 4-5, όπου το παιδί αρχίζει και θυμάται και συνειδητοποιεί και έχει και μια άποψη, μέχρι περίπου τα 12-13, όπου το παιδί ακόμη ακολουθεί την οικογένεια στις διακοπές, ενώ από εκεί και πέρα, ας πούμε, το παιδί είναι πλέον έφηβος και στην νεαρή ενήλικη ζωή, δεν ακολουθεί πλέον τους γονείς, έχει τις δικές του παρέες, τις δικές του διακοπές. Οπότε μας ενδιαφέρουν κυρίως οι ηλικίες που είναι δημοτικό λίγο πριν και λίγο μετά στο γυμνάσιο. Για τις οικογένειες που μπορούν να κάνουν κάποιες οικονομικές διακοπές, εντάξει, όμως υπάρχουν αρκετές επιλογές και αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να αποφασίσουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, 10 επιλογές, 5 επιλογές και να τις συναποφασίσουν σαν οικογένεια. Αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν καθόλου διακοπές, γιατί δεν τους επιτρέπεται οικονομικά, έχουν χάσει τις δουλειές τους, υπάρχει ανασφάλεια κτλ., μπορούν να σκεφτούν εναλλακτικές στην πόλη τους ή στο χωριό, που έχουν κάποιο σπίτι στο χωριό με παππούδες κτλ. Οτιδήποτε όμως και να κάνουν, είναι πολύ σημαντικό να είναι ευχάριστο και το παιδί. Δηλαδή, δραστηριότητες που ευχαριστούν το παιδί. Και τα παιδιά γενικά ευχαριστούνται με τα απλά πράγματα. Δεν θέλουν ούτε κάτι το οποίο να είναι πολύ ξεζητημένο, ούτε κάτι το οποίο ο γονιός μπορεί να θεωρεί έτσι πολύ σημαντικό. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι είναι σημαντικό να κάνουμε και δραστηριότητες σαν οικογένεια.
Δηλαδή, δεν αρκεί μόνο να κάνουν τα παιδιά κάποιες δραστηριότητες, αλλά εφόσον δεν θα πάμε όλοι μαζί διακοπές, γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα, μπορούμε να οργανώσουμε μια ημερήσια εκδρομή σαν οικογένεια. Γιατί και στις διακοπές, μην ξεχνάμε ότι δεν είναι η οικογένεια περισσότερο, είναι όλη τη μέρα μαζί, δεν είναι οι γονείς στη δουλειά, τα παιδιά στο σχολείο κτλ. Οπότε, αυτό το δεσμό θέλουμε να τον ενισχύσουμε. Να κάνουν δραστηριότητες μαζί, να πηγαίνουν εκδρομές μαζί. Αυτό το χρειαζόμαστε και το χρειάζονται τα παιδιά, κυρίως αυτής της ηλικίας.